Love me. Το 25ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου είναι εδώ, όσο για τις ταινίες που σηματοδοτούν την έναρξη και τη λήξη του, μόνο τυχαίες δεν είναι. Αν το φεστιβάλ άνοιξε με έναν βετεράνο του σινεμά, όπως ο Παντελής Βούλγαρης, η ταινία που το κλείνει ανήκει σε έναν πρωτοεμφανιζόμενο, τον Ανδρέα Μορφωνιό, γιατί όλα έχουν μια συμβολική αξία. Love me. Εγώ πρώτο. Όχι, εγώ. Μη χτυπήσετε, Τίμο. Άκη, να προσέξεις τον αδερφό σου. Κόντι είναι ο Άκης. Είσαι καλά. Εδώ θα πιάσουμε κουβεντούλα. Εδώ βρεθήκαμε. Πάντα έτσι ήταν καλή αυτό, από μικρό, καχυκτικό. Βλέπεις, αδερφός σου τα πήρε όλα. Και τι δεν σε έχω απολύσει μέχρι τώρα. Μου λες γιατί σε κρατάω. Γιατί καμία άλλη δεν σ' ανέχεται. Λοιπόν, η μαμά ήταν το τελευταίο πράγμα που μας ένωνε. Έφυγε η μαμά. Ας το να πάω στο διάνο, μην το κουράζουμε. Τίμος Παράσχος, ο γνωστός. Ο γνωστός. Αδερφός μου. Τι κάνετε? Ξέρω εγώ. Εσείς θα μου πείτε. Θα την βρω τη λύση. Γεια. Από εδώ, αδερφός μου, Άγγις. Γεια. Είσαι από αυτούς που κολλάνε στους πλούσιους συγγενείς. Όχι, είμαι από αυτούς που ούτε να τους σκέσουν τους πλούσιους συγγενείς. Να ξέρεις πως εγώ θα είμαι δίπλα σου. Το πιαστείς. Τιμό. Πολύ συμπαθητικός. Και πολύ καλός οδηγός. Αγώνων. Ταξί. Ανοίξτε το ραδιόφωνο να ακούσουμε λίγο μουσικούλα. Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει. Μόνο με σένα θέλω ό,τι έχει μείνει. Να κάνεις και καμιά χαζομάρα. Μαζί για όλα είμαστε ικανοί. Ξανακουφίζει και σου δίνει χαρά. Η ζωή δεν είναι για να μας στενεύει, αλλά για να τη φοράμε στο νούμερό μας. Η Τζαμάικα είναι ιστορία μιας αδελφικής σχέσης που περνά από κύματα. Οι κεντρικοί ήρωες είναι δύο αδέλφια, ο ένας οδηγός ταξί και ο άλλος επιτυχημένος τηλεπαρουσιαστής, οι οποίοι είναι αποξενωμένοι και δεν μιλάνε μεταξύ τους. Συναντιούνται ξανά στην κηδεία της μητέρας τους, οπότε και αρχίζει μια απόπειρα επανάπροσέγγισης. Ιδιαίτερα όταν ο ένας κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του από χρέη και ο άλλος παίρνει διάγνωση καρκίνου. Κηδείες, απιστίες, χωρισμοί, χρέη, αρρώστιες, παρά τις δραματικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι ήρωες, η ατμόσφαιρα της ταινίας είναι ανάλαφρη, έχει ένα υπόγειο χιούμορ που τη διατρέχει από την αρχή μέχρι το τέλος. Κυρίως η Τζαμάικα είναι μια βαθιά ανθρώπινη ταινία που προσφέρει απλόχερα συγκινήσεις στον θεατή και επιδιώκει να ζεστάνει την καρδιά του. Δεν είναι λίγο αυτό? Ανδρέας Μορφωνιός μπορεί να υπογράφει την πρώτη του ταινία, όμως ο σκηνοθέτης της Τζαμάικας έχει μεγάλη εμπειρία στην τηλεόραση, που σημαίνει ότι ξέρει καλά πώς να προσεγγίσει ένα μεγάλο κοινό. Η προσέγγιση του λοιπόν είναι αντίθετη αυτή των φεστιβαλικών ταινιών, αλλά φανερώνει μεγάλο σεβασμό στον θεατή. Γιώργος Φιδάς. Ο σεναριογράφος της ταινίας έχει γράψει και αυτός πολλά χιλιόμετρα στην τηλεόραση, υπογράφοντας μερικές από τις πιο έξυπνες και επιτυχημένες κομικές σειρές των τελευταίων ετών. Αυτό εξηγεί τον αριστοτεχνικό τρόπο με τον οποίο εξισορροπεί σε αυτή την ταινία στην Τζαμάικα τις δραματικές καταστάσεις με τη χιουμοριστική παρουσίαση. Φάνης Μουρατίδης. Είναι πραγματικά κρίμα που αυτός ο ηθοποιός δεν έχει παίξει σε περισσότερες ταινίες, παρά το ότι αποτελεί σταθερή αξία στο θέατρο και την τηλεόραση στην Ελλάδα. Στο ρόλο του Νάρκη σου γυναικά τηλεπαρουσιαστή, κλέβει την παράσταση και είναι ενδιαφέρον αυτό γιατί έχει δίπλα του ως πρωταγωνιστή έναν διάσημο τηλεπαρουσιαστή της Ελλάδας, τον Σπύρο Παπαδόπουλο, ο οποίος Σπύρος Παπαδόπουλος, μην ξεχνάμε, είναι ίσως ο πρώτος μεγάλος πρωταγωνιστής που αναδείχθηκε ακριβώς μέσα από την ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα. Σε αυτή την ταινία ο ίδιος βάζει όρια στον εαυτό του και δίνει χώρο στον Φάνη Μουρατίδη να λάμψει, να κυριαρχήσει σε κάθε σκηνή που εμφανίζεται.